Τι είπα εξ αρχής. Είμαστε όχι με τον ένα με τον άλλο, είμαστε στην όχθη σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Το καταπατάει η Ρωσία απέναντι στη Ρωσία, το καταπατάει η Αμερική απέναντι στην Αμερική. Αυτή είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα θέματα διεθνούς δικαίου, εμείς στεκόμαστε αξιακά. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι συνάδελφοί μας από τα υπόλοιπα κόμματα, όταν καταπατούνται από καθεστώς της Λατινικής Αμερικής ανθρώπινα δικαιώματα, κάνουν τους πόντιους πιλάτους. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι μας από την άλλη πλευρά του πολιτικού γίνεστε, όταν καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα από κράτη της Μέσης Ανατολής, κάνουν και αυτοί τους πόντιους πιλάτους. Εμείς τα καταδικάζουμε όλα, ψήφισμα κυρώσεις σε κάθε περίπτωση. Στεκόμαστε αξιακά, έτσι και τώρα είμαστε με την πλευρά του γυμαζόμενου ουκρανικού λαού που βιώνει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και έχουμε ξεκάθαρη θέση. Μη ξεκάθαρη θέση έχουν αυτοί που δεν ξέρουν να χειριστούν γεωπολιτικά τα θέματα, που δημιουργούν ρογμές μέσα από τη λάθος διαχείριση σε θέματα προφανή για την ελληνική γνώμη. Πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό ότι αυτό που ζει η Ουκρανία είναι ένας ατύλας. Και επειδή ο λαός μας έζησε εκείνη τη στιγμή, την τραγική στιγμή για το έθνος, μοναξιά, ένας λαός που ζει μια ανάλογη περιπέτεια δεν πρέπει να νιώσει μοναξιά. Και όταν ζητάμε αλληλεγγύη για τον αναθεωρητή Ερντογάν, πρέπει να δίνουμε αλληλεγγύη και για τον αναθεωρητή Πούτιν. Για να είμαστε πιστικοί και να μπορώ να πηγαίνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να παίρνω την ψήφο των συναδέλφων μου υπέρ του εμπάργου όπλων στην Τουρκία. Και όχι κάποιοι να θέλουν οι δύο μεγάλοι να πουλάνε όπλα στην Τουρκία και ο τρίτος μεγάλος να πουλάει όπλα στην Ελλάδα χωρίς regulation. Τα λέω αυτά, κύριε Ξερολά, διότι και καθαρές θέσεις έχουμε, αλλά έχουμε πάνω απ' όλα και σχέδιο. Και σχέδιο το οποίο δίνει μια άλλη προοπτική.